unboxing και πρώτες εντυπώσεις από το The Artemis Project. Είναι ένα παιχνίδι της Grand Gamers Guild, εταιρεία η οποία μας έφερε την renewed έκδοση του Endeavor. Είναι ένα παιχνίδι που παίζει από 1 έως 5 παίχτες, έχει και solo, περίπου 60 με 75 λεπτά. Και έχει πολύ έντονο το στοιχείο του dice drafting και dice placement, τοποθέτηση ζαριών. Sci-fi το θέμα του, όπως βλέπουμε και από το εξώφυλλο, έτσι. Μάλιστα το logo του παιχνιδιού λέει, δεν λέει, εδώ είναι οι σχεδιαστές, δεν υπάρχει ατάκα. Βρισκόμαστε στο 2348, όπου προσπαθούμε να απικήσουμε και να εκμεταλλευτούμε τις πρώτες ύλες του καινούριου Europa συστήματος που έχουμε κατοικήσει. Έχουμε πάει στο διάστημα, φαγητό, minerals, ενέργεια και χώρος είναι αυτά τα οποία ανταγωνιζόμαστε να κερδίσουμε και να πάρουμε περισσότερους αντιπάλους μας. Ωραία. Strategy game το λέει το παιχνίδι, με dice placement, και πάμε να το ανοίξουμε να το δούμε. Λοιπόν, μέσα στο κουτί τι βρίσκουμε? Το φυλάδι οδηγιών. Κανόνες. Ξεκάθαρα τα περιεχόμενα στην αρχή. Έτσι. Το setup του ταμπλό, το setup προσωπικό του παίχτη, και συνεχίζει εδώ πως κάνουμε setup τα διάφορα στοιχεία. Δεν είναι πολύ πλοκό παιχνίδι, έτσι. Δεν έχει δύσκολους κανόνες. Το gameplay, οι φάσεις που ακολουθάμε, με παραδείγματα για να εξηγεί ακριβώς τι δείχνει σε κάθε περίπτωση. Εδώ είναι αριθμημένες. Και τέλος, εδώ δείχνει πώς να κατασκευάσουμε αυτή την κατασκευή από την οποία θα πέφτουν μέσα οι άνθρωποι, το διαστημόπλοιο υποτίθεται, το οποίο κατεβαίνουν οι explorers μας στο Europa. Και εδώ είναι κάποια reminders και ένα reminder στο τέλος του φυλαδίου, όταν το κάνουν οι εταιρείες αυτό είναι καλό, γιατί το γυρίζεις από πίσω και γρήγορα βλέπεις το final scoring, για παράδειγμα εδώ τι είναι, η φάση του παιχνιδιού και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τα περιεχόμενα. Ταμπλό. Ωραίο το ταμπλό. Matte linen finish. Καλή ποιότητα. Συγγνώμη, όχι linen, είναι matte, δεν είναι linen. Αλλά παρόλα αυτά είναι σκληρό, ανθεκτικό. Βλέπετε, είναι καλά φτιαγμένο έτσι ώστε να στέκεται καλά. Έχει δύο μεγάλα section. Εδώ είναι το βασικό που είναι η πόντι. Εδώ είναι οι τοποθεσίες. Και εδώ είναι επίσης το κάτω μέρος. Είναι διαφορετικό. Αν δείτε το art. Είναι πάνω κάτω. Okay. Το βάζω λίγο στην άκρη. Μια σειρά από punch board, πολύ μεγάλα. Θα τα ανοίξουμε σε λίγο, πλακίδια. Ένα πουγγί. Πλούσια παραγωγή. Τα προσωπικά ταμπλό των παικτών, να εδώ βλέπετε δεν είναι από χαρτί. Είναι χαρτόνι. Είναι λίγο bent, αλλά ok, αλλά είναι σκληρό και παχύ. Λοιπόν, εδώ είναι τα προσωπικά ταμπλό των παικτών, όπου θα μπαίνουν τα ζάρια που θα παίρνουμε εδώ, τα resources που θα παίρνουμε εδώ, και εδώ υπάρχει ένα reminder. Okay. Θα βγάζω λίγο έξω αυτά για να το γυρίσω ανάποδα. Το επόμενο που έχουμε είναι, να δείξουμε λίγο μερικά από τα πλακίδια αυτά εδώ. Τα πλακίδια είναι από σκληρό χαρτόνι και αυτά, ίδια με το σκληρό χαρτόνι που είναι φτιαγμένα τα player boards, και είναι μπόλικα. Προφανώς, εγώ νόμιζα ότι είναι κάρτες αυτά στην αρχή, όταν τα έβλεπα από τις φωτογραφίες και από την παρουσίαση της εταιρείας. Παρ' όλα αυτά δεν είναι κάρτες, είναι κτίρια τα οποία τα φτιάχνεις και τοποθετείς τα αντίστοιχα πλακίδια εδώ. Θέλουν resource για να φτιαχτούν, τα βάζω λίγο εδώ απλά για να δούμε πόσο είναι σε σύνολο. Εμπόλικα. Ωραία. Αυτά λοιπόν εδώ. Ανά τον αριθμό παικτών. Ο τίτλος πάνω. Τα υλικά που θέλει. Και όταν φτιαχτεί το γυρίζει ανάποδα, υποθέτω. Θα δούμε. Ας σας δείξω λίγο το art τότε. Έχει διαφορετικό art το κάθε πλακίδιο. Σκληρό χαρτόν, έτσι. Μ' αρέσει που είναι tile αυτά και δεν είναι κάρτες. Είναι στιβαρό. Μετά έχουμε αυτά εδώ, τα οποία μπαίνουν στο πάνω μέρος. Αυτά είναι σκοτεινά, βλέπετε, είναι για να φτιαχτούν ανάποδα. Και αυτά είναι για να φτιαχτούν στην πάνω μεριά του πλανήτη, που είναι χιονισμένη πλευρά. Μπόλικα και από αυτά.
και αυτά έχουν ωραίο art. Εδώ έχουν έντονο το μπλε ουρανό, έτσι, και το χιόνι. Ξεχωρίζουν. Αυτά είναι ανάποδα, έτσι, όπως είναι και το ταβλό. Και αυτά είναι εδώ. Πάλι είναι διάφορα κτίρια, τα οποία οι παίχτες προσπαθούν να τα φτιάξουν για να κερδίσουν από τους νίκης και οι ιδιότητες. Θα πούμε πώς. Είναι παιχνίδι που θα το παίξουμε σίγουρα σύντομα. Πάρα πολλά κτίρια. Ίσως έχει να κάνει το γεγονός ότι παίζει μέχρι 5 παίκτες. Και άλλα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τα κτίρια τα από κάτω. Και αυτά είναι τα κτίρια τα από πάνω. Ενδεικτικά λίγο το art. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Απλό λιτό, αλλά ταιριάζει με το παιχνίδι. Δεν θα ήθελα να με μπερδεύει περισσότερο με βάση το εικονογράφι, γιατί έχει διάφορες θέσεις, οπότε μ' αρέσει έτσι όπως είναι φτιαγμένο. Πάλι πλακίδια, σκληρό χαρτόνι. Ωραίο υλικό. Κάποια multiplier, προφανώς είναι τα υλικά δεν τελειώνουν, οπότε έχει το 5P για να μπορείς να δείξεις ότι έχεις 5P από κάποιο υλικό. Κάποιοι τέτοιοι δείκτες εδώ. Okay. Αυτή η κατασκευή την οποία δεν θα τη φτιάξω, φτιάχνει ένα τρισδιάστατο χαρτονένιο διαστημόπουλο στο οποίο μέσα ρίχνει τα μυπλάκια, θα το δούμε μετά. Μεγάλα διάφανα στιβάκια. Ενέργειας πρέπει να είναι λογικά. Πολύ όμορφο component, περιεχόμενο. Τα ζάρια. Ένα παιχνίδι το οποίο θα μου το θυμίσει έντονα, αλλά σίγουρα θα παίζει διαφορετικά, είναι το Alien Frontiers. Να λοιπόν τα ζάρια, μεγάλα, στρογγυλωμένα στις άκρες, με πολύ ευδιάκριτο το αποτέλεσμα. Είναι πιο μεγάλα από ό,τι φαίνεται στην κάμερα, αρκετά μεγάλα. Και τέλος, έχουμε τα υλικά, τα οποία είναι αυτά τα μεγάλα, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, modules εδώ, custom, ωραίο χρώμα, ξεκάθαρο component και αυτό. Αυτό το οποίο πρέπει να είναι λογικά νερό. Κυβάκια κύλινδροι. Μάλιστα. Μπόλικα περιεχόμενα όπως βλέπετε, έτσι γίνεται κακός χαμός στο παιχνίδι. Μετά υπάρχουν 4 χρωματιστά μυπλάκια, τα οποία είναι προφανώς διαφορετικό προσωπικό. Αυτοί οι κόκκινοι πρέπει να είναι στρατιώτες, φαίνεται να κρατάνε και κάποιο όπλο, αν το προσέξει κάποιος από κοντά. Έχουν άλλο σχήμα, δεν είναι άλλο μόνο χρώμα. Καλά, είναι μικρό το μυπλάκι, παρόλα αυτά είναι με καλή λεπτομέρεια, προσέξανε να έχουν και άλλο σχεδιασμό για το καθένα. Και αυτή εδώ. Το παιχνίδι έχει πάρα πολλά περιεχόμενα. Και αυτοί φαίνεται να φοράνε κάποιο τύπου κάπα. Ίσως είναι κλέριξ, δεν ξέρω, κάτι. Κλέριξ στο διάστημα, λίγο δύσκολο, αλλά κάτι είναι πάντως, γιατί είναι λίγο πιο πρεσβύτεροι φαίνεται. Okay. Οπότε, μάρκες για τους παίκτες. Αυτό το rover δεν ξέρω εγώ τι είναι, και κάποιοι δείκτες. Και τέλος, οι κάρτες του παιχνιδιού. Πάμε να τις ανοίξουμε για να δούμε και τις κάρτες. Έχει πάρα πολλά περιεχόμενα το παιχνίδι. Πραγματικά πάρα πολλά περιεχόμενα. Έχω εντυπωσιαστεί από το πλήθος. Lean and Finish οι κάρτες, πολύ ωραίας ποιότητας. Πολύ ωραία αίσθηση στο χέρι. Ξεκάθαρες οι κάρτες, έτσι μεγάλη περιοχή για art. Εδώ το τι δίνει, τα σύμβολα κάτω. Προσπαθούμε να τις φτιάξουμε αυτές τις κάρτες, αν δεν κάνω λάθος. Το dice drafting είναι πολύ έντονο στοιχείο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Προσπαθούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τα ζάρια με έξυπνο τρόπο έτσι ώστε να ενεργοποιήσουμε τις ενέργειες που θέλουμε. Και τέλος είναι οι πιο μεγάλες κάρτες που είναι αυτές εδώ. Οι οποίες πάλι είναι Lean and Finish, φανταστική ποιότητα από την εταιρεία, εξαιρετική. Και έχουν το κείμενο κάτω, τον τίτλο, πολύ μεγάλη θέση για το art. Ωραίες κάρτες, διαφορετικές. Mining ship arrives, έρχεται το πλοίο, το διαστημόπλοιο του mining.
γλιστράνε οι κάρτες, είναι πολύ προσεγμένες πραγματικά. Πολύ ωραία ποιότητα. Αυτές λοιπόν είναι οι μεγάλες κάρτες του παιχνιδιού. Αυτά μαζί με τα player boards και αυτό το περίεργο διαστημόπλαιο το οποίο θα το φτιάξουμε εκτός κάμερας προφανώς, γιατί μέσα εδώ μπαίνουν τα μυπλάκια αυτά εδώ, οι εξειδικευμένοι εργάτες, συνθέτουν το πλήθος των περιεχομένων του Artemis Project. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει πλούσια παραγωγή, πολλά περιεχόμενα, αλλά δεν είναι δύσκολο. Μην σας τρομάξει ότι είναι δύσκολο παιχνίδι. Η όλη ομορφιά είναι γύρω από τη διαχείριση των πρώτων υλών και την χρήση των ζαριών, όπως θα περιμέναμε. Τα ζάρια δεν είναι ότι απλά τα ρίχνουμε και είναι τυχερό το παιχνίδι. Είναι dice placement, οπότε θα δείτε πώς παίζεται στο How to Play βίντεο που ετοιμάζουμε σύντομα. Αυτό είναι λοιπόν το The Artemis Project, φρέσκο από την Essen. Πολλά υποσχόμενο παιχνίδι. Θα το διορίξουμε στο τραπέζι σύντομα, γιατί το περιμέναμε πώς και πώς. Και θα γυρίσουμε ένα How to Play βίντεο για το πώς παίζει. Αυτό λοιπόν ήταν το Artemis Project.